8 Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα του Ερυθρού Σταυρού. Γιορτάζεται κάθε χρόνο η ημέρα γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού Ερίκου Ντινάν. Οι οργανισμοί αυτοί ανταποκρίνονται με απόλυτη επάρκεια και ευθύνη στις ανάγκες που δημιούργησαν οι έκριθμες καταστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Έδωσαν μεγάλες μάχες εδώ και πολλές δεκαετίες για την ανακούφιση του ανθρώπου. Από τις πολεμικές σειράξεις, τις αρρώστιες, τις καταστροφικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης, ενώ ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή, χωρίς συμβιβασμούς και διακρίσεις. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν του Κόκκινου Σταυρού, του Ερυθρού Σταυρού όπως λέγεται στην καθαρέβουσα, μια μέρα η οποία συνδυάζεται με την γέννηση του ανθρώπου αυτού, του Jean-Henri Dunant, ο οποίος γεννήθηκε στην Γενέβη της Ελβετίας το 1828, δηλαδή μετά από περίπου 6-7 χρόνια θα εορτάσουμε τα 200 χρόνια του γεγονότος αυτού. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε τον εαυτό του στη διακονία, στην αγάπη για τον άνθρωπο, για την προσφορά σε όλα εκείνα τα οποία είναι συγκλονιστικά στο να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει και πάσχει. Και όλα αυτά τα χρόνια παγκόσμια οι άνθρωποι οι οποίοι εργάστηκαν μέσα στον τομέα αυτών με θυσιαστικές διακονίες και προσφορές έδωσαν τον εαυτό τους. Ιδίως μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις των παγκοσμίων πολέμων, των δύο παγκοσμίων πολέμων, ο Ερυθρός Σταυρός ήταν πάντοτε συνεχώς στο πλευρό όλων των ανθρώπων οι οποίοι υπέφεραν, μάλιστα στους στρατιώτες και ιδίως σε εμάς εδώ στην Ελλάδα μας, για τους στρατιώτες μας οι οποίοι πραγματικά κατά τις περιόδους αυτές είχαν μεγάλη δυσκολία. Θέλω να τονίσω το εξής. Μορφές και σχήματα όπως ο Ερυθρός Σταυρός διεκδικούν την μοναδικότητα στην παγκόσμια πραγματικότητα. Γιατί δεν οφείλονται σε αυτοπαρουσιάσεις και σε διεκδικήσεις προσωπικών δεδομένων ή κάποιου ωφέλους. Οφείλονται κυριολεκτικά στο δόσιμο για τον συνάνθρωπο. Και πιστεύω ότι και εδώ στην πόλη μας ιδιαίτερο, στο νομό μας, το περιφερειακό μας τμήμα έχει προσδώσει τόσα χρόνια το στίγμα εκείνο το σημαντικό, το οποίο χρειάστηκε και θα χρειάζεται για να παρουσιάζεται αυτό το μεγάλο, το συγκλονιστικό έργο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε την Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού, που όπως είναι γνωστό ιδρύθηκε από τον Ερίκο Ντινάν και ήταν η πρώτη μη κυβερνητική οργάνωση με στόχο να βοηθήσει τα θύματα του πολέμου, τους τραυματίες, τους αγνοούμενους, αλλά και σε καιρό ειρήνης να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως από θεομηνίες, από σεισμούς και πανδημίες. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, είναι η μέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Μισελίνου. Ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Μισελίνος είναι ένας από τους οργανισμούς τους παγκόσμιους μαζί με τον ΟΗΕ που έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην ανθρωπότητα. Και μάλιστα μπορώ να πω, τολμώ να πω, ότι είναι σε μεγαλύτερο βαθμό από τον ΟΗΕ, διότι στον ΟΗΕ σε τελική ανάλυση υπάρχουν και πολιτικά συμφέροντα, δυστυχώς στην εποχή μας. Ο Ερυθρός Σταυρός όμως είναι επί της επάλξης παντού, δηλαδή και σε περίοδο πολέμων, εμφυλίων πολέμων, σεισμών και γενικά όπου υπάρχει καταστροφή, είτε ανθρώπινη είτε φυσική. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι παγκόσμια, οι οποίοι προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους, διότι πρόκειται περί προσφορά, είναι άξιοι επένου και θαυμασμού.